Καλησπέρα. Λάκη. Λοιπόν, αυτό το happy look μου αρέσει τρελά. Αχ, χαίρομαι. Πάρα πολύ. Θέλω αυτό το παντελόνι, να το κόψω, να το κάνω μπερμούδα, να βάλω κάτι ωραία παπούτσια που έχω σε αυτό το μαύρο γκρι customized και να είναι υπέροχο. Το μπουφάν, για να μην λέμε έχει δεν έχει κρύο, υπάρχουν κάποια τέτοια oversize μπουφάν, τα οποία έχουν και ένα μανίκι που βγαίνει. Α, γίνεται ένα μανίκι χωρίς. Εγώ θα έλεγα να βάζαμε ένα τέτοιο για μια τέτοια εποχή. Πολλοί έχουν. Έχει ή με κουμπιά που βγαίνει ή και αποσπάται ή με φερμουάρ. Αυτό λοιπόν θα λύναμε αυτό το πρόβλημα του μπουφάν που κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι θα μπορούσε να το έχει φέρει και με ένα άλλο look πιο πριν, πιο χειμωνιάτικο. Το είχα φέρει με το layering. Α, μπράβο, ναι, καλά. Αυτό λέω που το έχω δει, Λοιπόν, το γυλαίκο επίσης αυτό το vintage ο κατάσταση με τις πέρλες επίσης μου αρέσει πάρα πολύ. Χαίρομαι. Ήθελα τώρα από μέσα αυτό το t-shirt, αυτό μου το ρίχνει. Δεν του κάνει ένα twist. Το look σου είναι ωραίο, νεανικό, μου αρέσει. Πραγματικά, ήθελα ένα άλλο print από μέσα για να πάρεις ένα βαθμό ακόμα μεγαλύτερο. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Πες σου, γιατί άλλοι τώρα θα λένε διάφορα, κατάλαβα. Για πάμε, Εύελιν, σε παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σου, Μπι. Αυτό που δεν μ' αρέσει στο look σου, και θα το πάω ανάποδα, θα ξεκινήσω από αυτά που δεν μ' αρέσουν, είναι το γυλαίκο σου. Αυτό. Ναι. Δηλαδή, πέφτει το μάτι μου εκεί πέρα και δεν, πραγματικά δεν σκέφτομαι κάτι ωραίο για το look. Ενώ μου αρέσουν τα μαλλιά, τα γυαλιά, το μπουφάν, όλα τα υπόλοιπα, τα αξεσουάρ, θα ήθελα να έχεις βάλει από μέσα ένα t-shirt στις ανάποδες αποχρώσεις, δηλαδή μαυρομπέζ. Ναι, μαύρο. Okay. Δεν νομίζω. Ας πούμε τώρα που άνοιξες το μπουφάν σου και βλέπω το πορτοκαλί, ναι. Μου αρέσει περισσότερο, δηλαδή θα ήθελα κάτι άλλο να βάλεις από πάνω, όχι το t-shirt ή το t-shirt σε ένα άλλο χρώμα. Ναι. Το γυλαίκο... Ναι, δεν μου ταιριάζει καθόλου. Ενώ σου πηγαίνουν αυτά, πιστεύω, και θα μπορούσες να το βάλεις σε μια άλλη εικόνα, ίσως με κάποιο τζιν σκισμένο ή οτιδήποτε, στη σημερινή εικόνα δεν μου κολλάει καθόλου. Εντάξει. Ωραία μαλλιά, αυτό που έχεις κάνει πίσω είναι συγκλονιστικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά καλά. Δύο. Ωραία. Τρία-δύο. Εύχομαι να μην πάει έτσι όπως... Το σκέφτομαι. Στέλιο. Γεια σας. Χαίρετε. Ωραίο παντελόνι είναι αυτό. Ευχαριστώ. Για να δω λίγο πίσω. Το παντελόνι. Όλο. Α. Γιατί αυτό το γυλαίκο θέλει λίγο μεσάρισμα. Πώς. Θέλει να κάνει λίγο, θέλει πίσω ένα πιάσιμο. Μεσάρισμα, τώρα άκουσα τι είπατε. Για να έρθει πιο κοντά στη μέση. Η λέξη μεσάρισμα βέβαια δεν υπάρχει, για να λέμε την αλήθεια. Ναι, αλλά κατάλαβα. Ναι. Αλλά να κάνει λίγο μέση, εν πάση περιπτώσει. Όπως κάνουν τα γυλαίκα που έχουν μπει σου αυτό το. Ναι. Για να σου κάνει λίγο μέση. Λάκι, ναι, είναι λίγο ίσιο αυτό. Εντάξει. Αυτό λίγο με ενοχλεί. Και σίγουρα το t-shirt είναι λίγο ξεκούδουνο. Δηλαδή είναι απλά πάρα πολύ λευκό σε αυτή την εικόνα και θέλει οπωσδήποτε μία υποστήριξη. Και η τσάντα είναι λίγο για βόλτα. Άβολη. Επίσης, ήθελα να σε ρωτήσω. Πείτε μου. Επειδή η Καζαμπλάνκα είναι κολλητή σου. Ναι, όχι, δεν είπα κολλητή μου. Κολλητή μου είναι μία και είναι στο Άμστερνταμ. Επειδή είναι κοντά σου. Είναι κοντά μου. Κάθε φορά που θα κερδίζεις, ό,τι και να φοράει, αν είναι το χειρότερο look, δεν θα τις παίρνεις στο βαθμό, για να καταλάβω. Αν είναι το χειρότερο look. Ναι. Άμα είναι όντως και στα μάτια μου χάλια το look, θα τον πάρω το βαθμό. Αλλά δεν είπαμε να του πεταματούν να ρίξουμε την κοπέλα στον κάδο. Όχι, για όνομα του Θεού. Ναι, ότι σε σύγκριση με τις υπόλοιπες, με τα υπόλοιπα look, με τα υπόλοιπα κορίτσια, ότι αν είναι το σε σχέση με τα άλλα, ναι, θα τον έπαιρνα. Καλά, εχθές ήταν εκτός. Πώς? Εχθές ήταν εκτός. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Μισ' Εύελιν, καθόλου. Μα είπες στη... ξεκάθαρο ή το σκέφτηκες, αλλά ήταν κοντά, επειδή είναι πιο πολύ κοντά. Όχι, μετά σου, το δεν σου πήγαινε. Μετά το σκέφτηκα, αφού μιλήσαμε σας λέω με, ότι... με την Κατερίνα. Στην αρχή δεν είχε περάσει καν από το μυαλό κεφάλι της ότι έχει γίνει αυτό. Δεν θυμόταν ότι έχει βγει εκτός θέματος η Καζαμπλάνκα. Τέλος πάντων, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πάντως. Όλο αυτό γενικά. Και λέω, άμα είναι δηλαδή να πηγαίνει τύπου έτσι και αντίστροφα και η Καζαμπλάνκα να κάνει, ας πούμε, το ίδιο για σένα και να έχουμε μια συμμαχία εδώ επειδή είστε πολύ κοντά, να το ξέρουμε, άμα είναι. Όχι, δεν θα είναι έτσι, θεωρώ. Όχι, δεν θα είναι. Γιατί να είναι έτσι. Αλήθεια, μα για μένα δεν ήταν στα μάτια μου και το πιο... Εσύ, Καζαμπλάνκα, τι λες. Εγώ. Όχι, εγώ. Άβολο.
Καταλαβαίνω τη σκοπιά από την οποία μπορεί να το έκανε κιόλα. Δεν ακούω τι λέει εγώ. Πιο δυνατά δεν σε ακούει, κάνει μπι. Ναι, δεν ακούω, κάνω και έτσι. Καταλαβαίνω τη σκοπιά από την οποία μπορεί να το έκανε κιόλα. Γιατί το top των Νικηφόρου ήταν δικό μου ουσιαρ. Αυτό. Δηλαδή... Όχι, ρε, δεν το έκανε. Όχι, δεν ήταν. Α, το πα αλλού και δεν θα τη συμφέρει καθόλου αυτό που πα να κάνει την μπι. Όχι, μα δεν είναι θέμα συμφέροντο, αλλά δε, ούτε αυτό που τη είπε τώρα. Συγγνώμη, όχι. Δεν έχετε μιλήσει καθόλου από χθες. Καλά, ναι, μα εννοείται μιλάμε. Ναι, μα, δεν αλλά το συζητήσατε είπα... καθόλου αυτό το θέμα. Όχι, όχι. Μα τι να συζητήσουμε. Πιο πολύ ωραία. Συζήτησα με τη Θεοδώρα. Γιατί αισθάνθηκα άσχημα γι' αυτό. Μα με η Καζαμπλάνκα δεν είναι. Ενώ όχι, δεν... σαν επειδή είστε φίλες, σαν του... Όχι, μα με τη Θεοδώρα με ένοιαζε να μιλήσω πιο πολύ, γιατί όντως κατάλαβα ότι δεν ήταν καθόλου σωστή η στάση μου. Mm. Δεν είχα καταλάβει καν ότι ήταν εκτός κόνσεπτ. Το μυαλό μου είχε μείνει στο ότι θεωρούμε εκεί, ότι θεωρούμε ότι είναι ένα κόκκινο ρούχο. Δηλαδή, συγγνώμη, κάναμε όλη αυτή την κουβέντα. Δεν το κατάλαβε στην αρχή που σε βάλει σε βαθμό. Μετά έρχεται εδώ, κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα. Εμείς δηλαδή, γιατί η Καζαμπλάνκα δεν μίλαγε. Λέμε για το κόκκινο, δεν είναι κόκκινο, ήταν κόκκινο του κόκκινου κτλ. Κτλ. Καταλήγουμε. Και κόκκινο να είναι, είναι ένα look το οποίο δεν είναι καθόλου επιμελημένο. Ναι. Εσύ δεν ήσουν εδώ που τα λέγαμε αυτά. Εδώ ήμουνα. Στο ωραία, και, αλλά δεν τα κατάλαβες. Όχι, δεν κατάλαβα ότι είχε βγει εκτός δοκιμασίας. Δεν μου έμεινε στο μυαλό μου εμένα αυτό. Εν τω μεταξύ, ανοίγω αυτή την κουβέντα με σένα, γιατί με την Καζαμπλάνκα δεν μπορώ να βγάλω άκρη, καθότι δεν ανταποκρίνεται. Και προσπαθώ και μπορεί να γελάω, αλλά δεν είναι αστείο. Όχι, δεν είναι καθόλου. Δεν είναι αστείο. Είναι διαγωνισμός, είναι βαθμοί. Μία κερδίζει, μία φεύγει. Για πάρα πολύ οι προτινόμενες είναι με πολύ μικρή διαφορά. Ποια κερδίσαμε, ποια ήταν δεύτερη με πολύ μικρή διαφορά, ήταν αυτή την εβδομάδα με 0,1. Ένα. Την προηγούμενη. Όχι αυτή. Με 0,2 η Δήμητρα ήταν δεύτερη αυτή την εβδομάδα ή την προηγούμενη. Προηγούμενη, 0,3. Τέλος πάντων, για πολύ μικρές διαφορές, ρε παιδί μου, όταν χαρίζονται τόσο εύκολα βαθμοί και παίρνονται και βαθμοί από κάπου που εξαντλείται, ας πούμε, όλη σας την αυστηρότητα. Για παράδειγμα, εγώ στη Θεοδώρα εχθές θεωρώ ότι εξαντλήσατε όλη σας την αυστηρότητα. Τι θέλεις να πεις, Νατάσα? Εγώ να πω ότι απλά γνωρίζω ότι όποια κερδίσει το βαθμό θα τον πάρει ή από μένα ή από τη Θεοδώρα. Μπορεί να λέω πάλι τα ίδια. Απλά εχθές πολύ πιθανόν να μην πήρε από μένα βαθμό γιατί έγινε αυτή η συζήτηση. Εντάξει, τώρα είσαι λίγο αιμονική. Αυτό λέω, αυτό είπα πάλι χθες, ότι με έχει κουράσει και πλέον όποια βγαίνει πρώτη, αντιλαμβάνομαι ότι θα παίρνει από μένα βαθμό. Απλά είναι λίγο άδικο αυτό που γίνεται. Είναι γιατί άδικο. Όταν γινόταν και με την άλλη πλευρά τη δική σας. Μα όλη την ώρα στο δεν γινόταν σε θέμα προς συζήτηση. Πάσα, αλλά όλη τώρα την που ώρα. Α, οπότε τώρα είμαι καταδικασμένη. Απλά τώρα είσαι μόνη σου. Είμαι καταδικασμένη δηλαδή. Δεν είπα να μου πει. Δεν πήρε κανένα βαθμό από σένα τώρα. Μου πήρε προχθές, κύριε Κουδουνάρη, με τα φρουφρού που μου είχατε πει καλά λόγια. Μου πήρε βαθμό η Καζαμπλάνκα. Είμαι καταδικασμένη. Όποια κερδίζει να μου παίρνει βαθμό από μόνο εσύ μπορεί να λες για τη μία πλευρά, αλλά καμία άλλη δεν μπορεί να λέει δική σας την πλευρά. Θέλω να δώσω σήμερα όποια κερδίσει αν θα μου πάρει βαθμό εμένα από τη Θεοδώρα. Α, οπότε να το προδικάσουμε από τώρα, να μας βάλεις αυτό και να δούμε αν θα σου πάρουμε. Για να σου πάρει κάποια κοπέλα. Για να δούμε. Μα αυτό που κάνεις είναι, πώς να σου το εγώ πω, το είναι χειριστικό μα πάρα πολύ. Το αυτό. Να θέτεις αυτό το όριο τηλεοπτικά όλη την ώρα είναι θυματοποίηση χειριστική. Θυματοποίηση χειριστική, ναι, οκ. Okay. Mm. Ενώ αυτό που κάνετε εσείς είναι αντικειμενικότητα. Αυτό που κάνετε εσείς δεν ξέρω για ποιες λες και τι λες. Να κάτσεις να δεις τα δικά σου δρόμενα και το τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα που είσαι εδώ. Και για να νιώθει ένας άνθρωπος μόνος του, έχει βρει μόνος του το σημείο που είναι και είναι μόνος του. Σε έχω πια, σου έχω κάνει κουβέντα, σου έχω μιλήσει το παιχνίδι, ανταλλάζετε βαθμούς, ναι ή όχι. Και εμένα μα εμένα. Ρώτα τον καθρέφτη σου, καρδούλα μου, αν ανταλλάζει βαθμούς. Ρώτα τον καθρέφτη σου. Έχετε δίκιο σε όλα. Ευχαριστώ. Προφανώς. Δίκιο σε όλα. Να βάλουμε τη βαθμολογία. Πάντως φέρνεις την κουβέντα πάνω σου εσύ, αλήθεια. Μα όλη την ώρα. Τώρα λέγαμε άλλο πράγμα. Λέτε για τη βαθμολογία και είπατε ότι κέρδισε και δεν πήρε από το άτομο που ήταν εκτός. Και απλά και προχθές που είχα φέρει ένα ωραίο look για εσάς, από μένα πήρε το βαθμό η Καζαμπλάνκα. Εμένα δεν μου άρεσε. Και εμένα δεν θα μου αρέσει τίποτα, οπότε... Ωραία. Άσο παντού. Άμα το πάμε ωραία, έτσι, θα είναι πάρα ωραία. Πολύ ωραίο όλο αυτό. Πάμε παιδιά, πάμε. Πάντως, παρακαλώ. Να σου πω κάτι. Δεν το βαθμό μπορεί να τον πάρει η κάθε κοπέλα από την άλλη κοπέλα για όποιο λόγο θέλει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μπορούμε όλοι να κάνουμε λάθος σε ένα βαθμό, εννοείται. Αλλά το
Επειδή εννοήθηκε κάπως αλλιώς, εγώ το εννόησα κάπως αλλιώς. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που είχα αντιληφθεί. Ευχαριστώ. Ωραίο αυτό το look, μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αυτές οι αλλαγές που είπαμε, δηλαδή παπούτσια και λίγο με το t-shirt κάτι δεν πάει πολύ καλά. Ναι. Κατάλληλα είναι πολύ ωραίο, σύγχρονο και πάρα πολύ cool και μπράβο σου. Ευχαριστώ. Τρία, δεν ξέρω βέβαια αν φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ποτέ δεν θα ξεκολλήσεις από την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Τίποτα, πιστεύω, θα μείνουμε εκεί. Κλαπατσούνα, επόμενο κόνσεπτ. 10,1. Α. Ταντά! Ευχαριστώ πολύ. Γενικά, όλο αυτό που γίνεται με την Ατάσα με προβληματίζει πολύ, θα έλεγα. Γιατί αισθάνομαι ότι θυματοποιείται χειριστικά πολλές φορές. Δηλαδή, βάζει πάντα τον εαυτό της σε μία θέση θύματος, αυτό βασικά, με σκοπό και να είναι πολύ επιθετική απέναντί μας, αλλά και να πει ότι ξέρει το πώς θα εξελιχθεί το αποτέλεσμα.